Έτσι ακριβώς, και να μην ξεχαστεί κανείς, να θυμηθούμε όλοι, να έχουμε στην νόησή μας ότι η Ευρώπη, όταν λέμε ότι δανείζεται η Ευρώπη, η Ευρώπη δεν έχει τίποτα δικό της. Δεν μπορεί να βάλει ως εγγύηση ούτε παραγωγές, δεν έχει να βάλει εγγύηση προϊόντα, δεν έχει να βάλει εγγύηση πλούτο. Η μόνη εγγύηση που έχει να βάλει είναι οι πολίτες των κρατών της. Άρα τις εγγυήσεις τις βάζουμε εμείς οι πολίτες. Δηλαδή εγώ, εσείς, ο Γερμανός, ο Ισπανός, ο Ιταλός, ο άνθρωπος της καθημερινότητας, αυτός είναι η εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό γινόταν πάντα και αυτό συμβαίνει. Έτσι ακριβώς. Άρα θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ουσιαστικά η δύναμη είναι στον ίδιο τον πολίτη. Και εφόσον ο ίδιος ο πολίτης έχει τη δύναμη, εγώ ρωτώ, έτσι, αν θέλετε, γιατί μέσα από εσάς μπορώ να έρθω σε επαφή με τον τηλεθεατή, με τον πολίτη που μας βλέπει. Εγώ ρωτώ, εμείς όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε μία παραγωγή, θα φέρω ενδεικτικά, καπνού στην περίοδο του Μεσοπολέμου περίπου 40.000 τόνους. Το 2016, εφόσον μπήκαμε και όλοι μας λέμε μας σώζει η Ευρώπη κτλ. Και μας επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέσαμε περίπου στους 22.000 τόνους. Από 420 στους 22? Από 40.000 τόνους, πέσαμε περίπου στους 22.000. Στους μισούς περίπου. Ναι. Το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοιτάξτε τώρα πώς αυτό μετατρέπεται σε συνολικό όμως, από 420.000 τόνους, περίπου το 1979, το 2016 έχει πέσει στους 140.000 τόνους. Άρα βλέπουμε ότι συρρυκνώνεται. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αφού το απορρέει φυσικά από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού συρρυκνώνεται η παραγωγή, αυτό το οποίο ήταν το όφελος του να μετέχουμε σε μια εμπορική συμφωνία. Σωστά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την ώρα που μου φορολογεί τα προϊόντα ένας άλλος. Σκεφτείτε τι γίνεται με το ΦΠΑ. Εφόσον φορολογεί και παίρνει το 92% των τελωνιακών μου δασμών, τα παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφόσον μου φορολογεί τις αγροτικές εισφορές, εφόσον μου ζητάει να της δώσω ένα ποσοστό του ακαθάριστου χώρου προϊόντος ως τακτική εισφορά και ως έκτακτη εισφορά ετησία, είναι άλλο ένα ποσοστό του ακαθάριστου χώρου προϊόντος. Και εγώ τι παίρνω πίσω ακριβώς, γιατί εγώ σαν Έλληνας αυτή τη στιγμή, κύριε Βουλγαράκο, αυτό που βλέπω να παίρνω πίσω από τη συμμετοχή μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν καταδικάζω την συμμετοχή μου, καταδικάζω τις πολιτικές, παύλα κομματικές πρακτικές που έχουν συμβεί από τους ευρωβουλευτές, ούτως ώστε να μείνω εγώ ως πολίτης στην άγνοια, να μην έχω καμία ενημέρωση, να μην γνωρίζω πού βρίσκομαι, ποιος είμαι μέσα στην Ευρώπη, τι δικαιώματα απορρέουν και κέρδη, ίσως και υπερκέρδη, από τα χρήματα τα οποία δίνω, που επενδύονται, ποιος εισπράττει, έτσι ακριβώς. Σωστά. Αυτό που βλέπω να καρπώνομαι από τη συμμετοχή μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να μου ληστεύουν τα αεροδρόμια, να μου ληστεύουν τους δρόμους, να μου ληστεύουν τους σιδηροδρόμους, να μου ληστεύουν τα μεταλλεία, να μου ληστεύουν την γη. Δεν έχω επενδύσεις από Έλληνες επιχειρηματίες. Έρχονται εδώ, ακούμε για ανάκαμψη της οικονομίας, ακούμε για επενδυτικές βαθμίδες. Κανείς δεν γνωρίζει ότι η επενδυτική βαθμίδα είναι, όταν ανεβαίνουμε, είναι ότι μπορεί η Ελλάδα να δανειστεί με ευνοϊκότερους όρους, αλλά να δανειστεί πάλι, με τόκο και χρέος δηλαδή. Αυτό το ακούμε συνεχώς τελευταία. Και δεν δίνουμε καμία βάση τι γίνεται πραγματικά στην οικονομία. Άρα το όφελός μας, ποιο είναι, από τη συμμετοχή μας, ποιο είναι, γιατί σίγουρα έχουμε. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Το θέμα είναι ποιος είναι αυτός ο οποίος αδέσμευτα, χωρίς αγγυλώσεις, θα μπορέσει πραγματικά να ζητήσει έναν έλεγχο για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε κι εμείς, μας χρωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι χρωστάμε, τι ακριβώς σημαίνει. Άρα εκεί καταλήγουμε, κύριε Τζίζιο, σε έναν έλεγχο που δεν έχει σαφώς συμβεί ποτέ.